Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ μετά τον σύντροφό μου, τον σύντροφό μας, τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Τριαντάφυλλο το Μεταφίδη, σε αυτή την μεγάλη συγκέντρωση. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η μάχη που έχουμε να δώσουμε, η μάχη για την ανατροπή στους Δήμους και τις περιφέρειες, η μάχη για την ανατροπή σε όλη τη χώρα, είναι μια πολύ σημαντική μάχη. Πρόκειται για μια μάχη όμως που εμείς, τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολύ μεγάλη μερίδα των εργαζόμενων και της ελληνικής κοινωνίας, την δίνει καθημερινά από τον Ιούνιο του 2012. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια καταληκτική διπλή ημερομηνία στις 18 και στις 25 του Μάη. Πρόκειται για μία μάχη ενάντια στο μνημόνιο και το φασισμό, ενάντια στη φτώχεια, ενάντια στην υποβάθμιση της ζωής μας, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. Μία μάχη ενάντια σε μια κυβέρνηση που δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση, μια μάχη ενάντια σε μια κυβέρνηση που με 151 βουλευτές περνάει τα πιο βάρβαρα, τα πιο απάνθρωπα μέτρα. Έχουμε να δώσουμε μία μάχη, δύσκολη μάχη, ενάντια στη διαφθορά, μία μάχη ενάντια στη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, μία μάχη ενάντια στους εκλεκτούς της συγκυβέρνησης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, μία μάχη ενάντια σε μία αντίληψη που θέλει το θεσμό της περιφέρειας απέναντι στις διεκδικήσεις και τα προβλήματα των πολιτών και των κατοίκων, βουβό και συνεργάτη στα ανθρωπιστικά και περιβαλλοντολογικά εγκλήματα που συντελούνται. Έχουμε να δώσουμε μία μεγάλη μάχη ενάντια στα τζάκια που πριν από τη Χούντα, αλλά και παλιότερα, όριζαν τη ζωή της αυτοδιοίκησης αυτού του τόπου. Πρόκειται όμως για μία μάχη για τις αγωνίες της νέας γενιάς, για τους εργαζόμενους, για τους άνεργους, για αυτούς που παράγουν τον πλούτο, για τους απολυμμένους σχολικούς φύλακες, για τους καθηγητές που απολύθηκαν ή είναι σε διαθεσιμότητα, για τους απεργούς. Μία μάχη για τους απεργούς της Coca-Cola, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μία μάχη για να κερδίσουν τα κοινωνικά κινήματα που με όλο και περισσότερη ένταση αναπτύσσονται σε μία κατά τα άλλα συντηρητική περιοχή. Μία μάχη για να γυρίσουμε τον χρόνο, όχι για να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, συντρόφισσες και σύντροφοι, αλλά για να επιστρέψουμε από την δεκαετία του 60 που μας γύρισε το μνημόνιο και τα κόμματα που συγκυβερνούν τη χώρα, μία μάχη για τη ζωή και το αύριο, μία μάχη για να μείνει η ελπίδα σε αυτόν εδώ τον τόπο, για να μην μεταναστεύσει η νέα γενιά. Πρόκειται για μία μάχη για να ανατρέψουμε το ασφυκτικό πλαίσιο που όρισαν άλλοι για τον λαό χωρίς τον λαό. Ίσως σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, αυτή η μάχη να είναι μία από τις πιο σημαντικές μάχες για την αριστερά τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτή τη μάχη όμως θα την δώσουμε όλοι μαζί, όπως μάθαμε να παλεύουμε, με σφένος και ενωμένοι, με συλλογικό τρόπο. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σαν συνδυασμός ριζοσπαστική αριστερή ενότητα, μπήκαμε από την πρώτη στιγμή στη μάχη αυτή.
και θα συνεχίσουμε με αποφασιστικό τρόπο να οργώσουμε το σύνολο όλης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σύντομη προεκλογική περίοδο, την ώρα που οι πόρτες των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ερμητικά κλειστές για το συνδυασμό μας, αλλά και για όλα τα ψηφοδέλτια που υποστηρίζει η ριζοσπαστική αριστερά, έχουμε έρθει σε επαφή με πλήθος κόσμου και από τις 7 περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και στη Θεσσαλονίκη, έτσι και στις Σέρες, το Κιλκής, την Πιερία, την Πέλα, την Ημαθία και τη Χαλκιδική. Το μήνυμα που παίρνουμε από όλες τις ενότητες είναι κοινό, γιατί τα ίδια τα προβλήματα είναι κοινά. Και το μήνυμα είναι ένα. Φτάνει πια. Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ανατροπή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανατροπή στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί οι κυβερνώντες, όχι μόνο από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά οι διοικούντες σε αυτή την περιφέρεια, άφησαν την περιοχή, όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, έρημο τόπο από εργοστάσια, γιατί στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας δεν πήγε ούτε ένα ευρώ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας αξιοπρεπούς, και από την άλλη, γιατί και σε αυτήν την περιφέρεια, όπως και στο σύνολο της χώρας, μέσα στην κρίση θησαυρίζουν οι ημέτεροι και οι μεγαλοεργολάβοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, λέμε ανατροπή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί οι επαγγελματοβιοτέχνες, αλλά και οι αγρότες της περιοχής, στενάζουν αβοήθητοι κάτω από το βάρος του μνημονίου, γιατί έχουν πνίξει όλη σχεδόν την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τα διόδια, γιατί το θράσος των εταιριών φτάνει μέχρι την καταστροφή των δασών της γεωργίας και του τουρισμού, φτάνει μέχρι να μολύνουν με κιάνιο το νερό που πίνουν τα παιδιά μας. Γιατί απαξίωσαν το θερμαϊκό και τις δυνατότητες που προσφέρει. Γιατί δεν αξιοποίησαν ούτε στο ελάχιστο το επιστημονικό δυναμικό της περιφέρειας. Γιατί θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, από τα λιμάνια μέχρι το νερό, από την ΔΕΗ μέχρι το σιδηρόδρομο, από το αεροδρόμιο μέχρι τη δημόσια γη. Δεν πρόκειται όμως να τους περάσει, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Στις 18 Μαΐου, αλλά και στις 25 Μαΐου, στην Κεντρική Μακεδονία, γκρεμίζουμε ένα μεγάλο κάστρο της μνημονιακής πολιτικής στη χώρα. Πυροδοτούμε τον μηχανισμό της αντίστροφης μέτρησης για το μνημόνιο και την πιο καταστροφική κυβέρνηση που πέρασε από τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τώρα θέλω να καλέσω στο βήμα τον άνθρωπο που με την παρουσία του εδώ μας δίνει όθηση, έτσι ώστε η μάχη που θα δώσουμε, οι μάχες αυτές που έχουμε να δώσουμε, να είναι νικηφόρες. Θέλω να καλέσω τον προστάρη αυτής της προσπάθειας σε πανελλαδικό επίπεδο. Θέλω να καλέσω στο βήμα τον αυριανό πρωθυπουργό της αριστερής κυβέρνησης της χώρας μας, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Yes!